ερχόμαστε στον επίλογο των 15ημερων εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας μας που φέρουν το όνομα Δημήτρια. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος επίλογος από την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρωτικής κυρίου Νικολάου, ο οποίος μετά την τέλεση της ανεμάκτου θυσίας μας αφιερώνει ακόμη χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο που δεν μπορεί με άλλο τρόπο να μας τον αφιερώσει, γιατί είναι πάρα πολύ φορτωμένος με υποχρεώσεις, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Μας τον αφιερώνει λοιπόν για μία συζήτηση όπως γίνεται κάθε φορά. Πιστεύω ότι έχετε πάρα πολλά ερωτήματα να του υποβάλλετε και πάρα πολύ θα θέλατε να συνεχίσουμε τη συζήτηση η οποία ξεκίνησε από το θέμα το οποίο μας παρουσίασε στον ολιγόλεπτο λόγο του. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πιο αναλυτικά. Μας είπε ο Σεβασμιότατος τι σημαίνει πλούτος κατά Θεόν, τι σημαίνει πλούτος κατά κόσμο, ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα και πώς θα πρέπει εμείς να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη. Βέβαια, ζούμε σε ιστορικές στιγμές και θα πρέπει ο καθένας από εμάς με συνέστηση πνευματικής ευθύνης να συνεχίσει την πνευματική του πορεία. Εγώ θα υποβάλω το πρώτο ερώτημα στο Σεβασμιότατο που αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς από εσάς για να κάνουμε έτσι την αρχή της συζήτησης και στη συνέχεια θα έχετε κι εσείς το χρόνο να υποβάλλετε τα δικά σας ερωτήματα. Σεβασμιότατε, μας μιλήσετε για τον πλούτο, τον πνευματικό, και αυτόν τον πλούτο νιώθω ότι κάποιοι θέλουν να μας τον αμφισβητήσουν. Μας βλέπουν μόνο σαν άτομα, σαν αριθμούς και όχι σαν πρόσωπα. Η Εκκλησία μας βλέπει σαν πρόσωπα. Και αυτό αποδεικνύει για το πώς εμείς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ έτσι να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και για αυτήν τη συνάντηση, η οποία όμως έχει έναν χαρακτήρα που ομολογώ δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή έναν χαρακτήρα που κάθεται κάποιος, του κάνουν ερωτήσεις και υποτίθεται ότι αυτός ξέρει και απαντά. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, γίνεται αυτός ο τύπος. Εγώ δεν θεωρώ ότι ξέρω, όπως και στο θέμα που ρωτήσατε, αισθάνομαι ότι έχω αρκετά περιορισμένη γνώση. Μπορώ βέβαια, αν αυτό αποτελέσει μία αφορμή για να γίνει μια κοινωνία, δηλαδή μια ανταλλαγή πνευματικής ανησυχίας, πνευματικού πόθου, πνευματικής ελπίδας και ούτω καθεξής, ευχαρίστως να πω το περίπου πώς και τι σκέπτομαι, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και αφορμή σε αυτό που εσείς έχετε συνηθίσει να κάνετε. Είπα προηγουμένως ότι εγώ δεν γνωρίζω πολλά, γιατί δεν έχω τρόπο να ελέγξω αυτά τα οποία κυκλοφορούν και χρόνο, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία εμφανίζονται να κυκλοφορούν ως πληροφορία και είδηση. Έτσι, επί παραδείγματι, ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα, βγήκε μια πληροφορία ότι κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν την περίφημη κάρτα του πολίτη, απελήφθησαν από την υπηρεσία τους, πράγμα το οποίο δημιούργησε ένα σχετικό σχολιασμό, κυρίως μεταξύ των θρησκευομένων ανθρώπων, στους οποίους και υπάρχει αυτή η περισσότερη ανησυχία. Έφτασε όμως και στο πολιτικό κόσμο, καθώς έγινε και επερώτηση και διαβήματα πολιτικά σχετικά. Μάλιστα, δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή επισκέφτηκαν και τον Αρχιεπίσκοπο. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν πήρανε την κάρτα? Και πριν από αυτό είναι το ερώτημα, τι είναι αυτή η κάρτα? Τι έχει επάνω της? Τι κακό έχει? Έχει έναν αριθμό? Μα και μια πιο μεγάλη κάρτα που λέγεται αστυνομική ταυτότητα, που ως τώρα είχαμε, έχει πάλι έναν αριθμό. Και αυτός ο αριθμός είναι ο δικός μας αριθμός, ο καθένας έχει διαφορετικό.
Και το διαβατήριο που έχουμε έχει και αυτό έναν αριθμό. Και αυτός είναι του καθενός ξεχωριστός ο αριθμός που μπορεί να τον ταυτοποιεί. Προφανώς λοιπόν κάτι πρέπει να υπάρχει, αν υπάρχει, και το οποίο καλό θα είναι να το δει και η Εκκλησία αν την αφορά. Λένε ότι υπάρχει ένα τσιπάκι επάνω, το οποίο με κάποιον τρόπο κατακρατεί συγκεκριμένες πληροφορίες και αυτές τις πληροφορίες μπορεί κανείς βάζοντας αυτή την κάρτα σε ένα μηχάνημα να μπορέσει να φανερώσει αυτά τα στοιχεία, να τις φανερώσει. Χθες στον Εσπερινό που κάναμε εντελώς συμπτωματικά ήρθε ο προηγούμενος αρχηγός της αστυνομίας και τον ρώτησα, λέω, τι είναι αυτή η κάρτα που μοιράζεται, έχεις εσύ? Λέει, έχω. Έβγαλε. Βγάζει λοιπόν την κάρτα, ήταν μια κάρτα. Έγραφε πάνω το όνομά του, είχε έναν αριθμό, δεν είχε το λεγόμενο barcode, δεν είχε κανένα τσιπάκι, δεν φαινόταν να υπάρχει. Δεν είχε μαγνητική ταινία, δεν είχε τίποτα. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει. Είναι αλήθεια ότι κυκλοφόρησαν διάφορα για την τεχνική κατασκευή σε αυτών των καρτών. Την ευθύνη, νομίζω, της οποίας κατασκευής έχει η λεγόμενη ψηφιακή σύγκληση ή κοινωνία της πληροφορίας. Εμείς είχαμε μια ομάδα, επειδή ερχόταν και σε μένα τέτοια ερωτήματα, και στείλαμε κόσμο να πάει να τους πλησιάσει και φτάσαμε μέχρι την κορυφή. Τον διευθυντή δηλαδή αυτής της, οι οποίοι δεν είχαν πάρει καμία εντολή για να, δεν ξέρανε τουλάχιστον, δεν είχαν πάρει οδηγίες για να φτιάξουν αυτές τις κάρτες. Μπαίνοντας στο ίντερνετ βλέπει κανείς ένα πλήθος από σχόλια σχετικά. Εμείς επίσης προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για να βρούμε ακριβώς την πηγή της προελεύσεως αυτών των πληροφοριών. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Στο ερώτημά μου στον αρχηγό αυτών της αστυνομίας, γιατί απελήθησαν, λέει, υποθέτω ότι διότι αρνήθηκαν να πάρουν, σαν να παίρνουν την ταυτότητά τους, τις καινούργιες ταυτότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι από μια πλευρά μια κάρτα είναι, έχουν χιλιάδες κάρτες τώρα επάνω ο καθένας, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας υποψιάσει και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει κάποια μικρότερη κάρτα που να έχει κάποια στοιχεία περισσότερα ενδεχομένως από την αστυνομική μας ταυτότητα και να αποτελεί συνδυασμό και τις άδειες οδηγήσεως. Εγώ έφυγα από την Αμερική το 1987. Στην Αμερική δεν υπάρχουν ταυτότητες, υπάρχουν άδειες, οι άδειες οδηγήσεως. Η άδεια οδηγήσεως από τότε είχε μαγνητική ταινία για να μπορεί να καταγράφει τις όποιες πληροφορίες. Και την έχω ακόμη, την έχω κρατήσει. Μιλάμε δηλαδή για 23 χρόνια πριν. Και τότε υπήρχε μια σχετική ανησυχία. Θυμούμε ότι το 1992 γινόταν πολλής λόγος για τέτοια πράγματα, είχε αρχίσει να επεκτείνεται και το σύστημα αυτό της ταχείας εξυπηρέτησης με τα προϊόντα και της ταυτοποίησης των προϊόντων με αριθμούς, το λεγόμενο, ο λεγόμενος γραμματός κώδικας. Και τότε σαφώς η μήτρα του γραμματού κώδικα που είχε τις τρεις διπλές προεξέχουσες γραμμές αντιστοιχούσε στον αριθμό 666. Εγώ όταν ήμουν στην Αμερική έμενα σε έναν δρόμο στον οποίο το σπίτι είχε, ήτανε 666 Brookline Avenue. Και πήγε η νοικοκυρά και το άλλαξε. Τον αριθμό ήταν ελληνικής καταγωγής και το 1985 ήταν αυτό.
την αναστάτωσα και το άλλαξε. Μου λέει, καλά έκανα, καλά έκανες. Για ποιο λόγο να το έχεις αυτό το νούμερο, άσε να είσαι ήσυχη. Το 1992 εγώ είχα φύγει από το Άγιον Όρος, ήρθε κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος με έπιασε κατά εμπιστευτική αποστολή, όπως μου είπε, από κάποιον πολύ μεγάλο γέροντα. Υπέθεσα μέσα μου ότι ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Μου είπε λοιπόν ότι έχουμε πληροφορίες ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε. Το 1962 από πόρνη γυναίκα στη Βηθλεέμ, είναι 30 ετών, είναι τώρα ο επικεφαλής του Διεθνούς Σιωνισμού, εδρεύει στις Βρυξέλλες και θα σου πω πολύ εμπιστευτικά το όνομά του. Πες το. Λέγεται Αβραάμ Κάτς. Αβραάμ, μεταξύ των Εβραίων, είναι τόσο δημοφιλές όνομα όσο είναι το όνομα Γιώργος. Και Κάτς είναι σαν να λέμε Παπαδόπουλος. Στα ελληνικά λοιπόν Αβραάμ Κάτς βγάζει Α1, Β2, ρο 100, Α1, Α1, μη 40, Κάπα 20, Ταφ 300, Σίγμα 200, άθροισμα 666. Αλλά δεν θα το πεις, λέει, πουθενά. Έχει το υπόψη σου, γιατί εγώ ήμουν τότε καινούριος, είχα έρθει στο μετόχι εδώ στην ανάληψη και με βρήκε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, έχετε υπόψη σου, κάποιος πρέπει να προστατεύσει και τον κόσμο. Του λέω λοιπόν εγώ από πού να προστατεύσω τον κόσμο. Από τον Αντίχριστο. Λέει, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Αρχίζει τη δράση του στην ηλικία των 30 ετών και θα κρατήσει 3,5 χρόνια. Είμαστε στο 2010. Ο Αβραάμ Κάτς, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι τώρα αν ζει, είναι πόσο χρονών, από το 62 είχαμε πει. Είναι, όχι από το 62, δεν είναι 52, είναι 48. Δεν έγινε κάτι. Ανάλογα φαινόμενα υπήρχαν επίσης και σε άλλες περιόδους. Είναι γνωστό ότι το 1914 πιστεύανε και βγήκανε μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1984 πάλι διάφορες ομάδες χριστιανικές ή παραθρησκευτικές. Υπάρχει μια εσχατολογική ανησυχία η οποία κορυφώνεται στις δικές μας μέρες. Εγώ προσωπικά βέβαια, με όλα αυτά που σας είπα, δεν θέλω να σας πω ότι είναι όλα τα πράγματα αθώα. Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι το σύστημα δεν είναι καθόλου αθώο. Ότι υπάρχει πράγμα επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν θα μας έρθει με κάρτες ή με τέτοια. Πιθανότατα, το σύστημα του Αντιχρίστου υπάρχει και επικρατεί. Το πρόσωπο του Αντιχρίστου θα δούμε αν θα μας φανερωθεί. Η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι μια κοινωνία στην οποία κατευθύνονται τα πράγματα από αόρατα κέντρα. Τους πρωθυπουργούς της χώρας μας και στις μεγάλες χώρες δεν τους βγάζει ούτε η αξία τους, ούτε ο λαός. Βγαίνουν κάπως αλλιώς. Και η δική μας και η απ' έξω. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα υπάρχει μια κατάσταση που δείχνει να είναι κατευθυνόμενη. Εμάς καταστράφηκε η εθνική συνείδηση, η ιστορική συνείδηση, η πνευματική συνείδηση καταστρέφεται, αντιστέκεται ακόμη η Εκκλησία, επειδή καταστράφηκε και αλώθηκε ο χώρος της παιδείας. Σήμερα τα παιδιά στην Ελλάδα δεν νιώθουν υπερήφανα που είναι Έλληνες. Εμείς ακούγαμε για τους ήρωες του 21
για τους αρχαίους Έλληνες και φούσκωνε η καρδιά μας και δάκρυζαν τα μάτια μας. Σήμερα ασχολούμαστε με το τίποτα. Τα ιδανικά φαίνεται πως καταραίουν και δεν είναι εκφοβισμός αυτό το να το λέμε, είναι μια πραγματικότητα. Τα ήθη να αλλοιώνονται. Υπάρχει μια τεράστια ισοπαίδωση μεταξύ των λαών και της ανταλλαγής λαών, μετακινήσεις πληθυσμών και ούτω καθεξής. Μίξη κουλτούρας. Όλο αυτό το οποίο ονομάζονται πολυπολιτισμικές κοινωνίες και ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής, δεν είναι, είναι ένας θεός ψεύτικος που βγάζει στην ουσία ορισμένους μηχανισμούς για να καταστρέψει το πνεύμα. Στην ισοπαίδωση των λαών, αυτό που συνεισέφερε το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο δεν είναι το ίδιο με το τίμημα που πληρώνει η Ελλάδα. Εμείς πληρώνουμε σε γλώσσα, πληρώνουμε σε μοναδική ιστορία, πληρώνουμε σε φοβερή σχέση εκκλησίας και λαού που δεν υπάρχει πουθενά. Όταν λοιπόν ερχόμαστε να εξομοιωθούμε με τις θυσίες ίσως της Δύσεως, είναι σαν να εξομοιώνουμε το πάρα πολύ με το πολύ λίγο. Και για κάποιο λόγο, και το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ενοχλεί η Ελλάδα για τα ιδιώματα που έχει περισσότερο από όσο ενοχλούν οι άλλοι πολιτισμικά αχρωμάτιστοι λαοί. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτή την κατάσταση και τίθενται ερωτήματα. Γιατί τελικά για αυτές τις κάρτες γίνεται λόγος στην Ελλάδα και όχι στις άλλες χώρες? Γιατί να αρχίσει το πείραμα από μας? Γιατί φεύγοντας από αυτήν την καρτούλα την αθώα, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι σε πρώτη φάση φαινομενικός αθώα, να γίνεται έντονος λόγος για τη λεγόμενη κάρτα των συναλλαγών, στην οποία να μπορούν να είναι καταγεγραμμένα επιπλέον στοιχεία? Γιατί μας είπαν όταν μας βγάζαν τις καινούργιες ταυτότητες ότι το θρήσκευμα είναι προσωπικό δεδομένο και δεν πρέπει να μπει? Και δεν είναι προσωπικό δεδομένο οι αρρώστιες, οι συναλλαγές ή τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα καταγράφονται εκεί? Γιατί έρχονται και μας λένε ότι τελικά ο λόγος είναι για να ελεγχθούμε λίγο φορολογικά? Ποιοι θα μας ελέγξουν φορολογικά? Αυτοί που μας οδηγήσαν σε αυτό το ρεζίλι το διεθνές και την πραγματική εσωτερική απαξίωση και αίσθηση αναξιοπρέπειας? Αυτοί που μας φτάσανε εδώ γιατί δεν διαχειρίστηκαν καλά την πολιτική μας εμπιστοσύνη, θα έρθουν τώρα να μας φυλάξουν και να μας σώσουν από τα δάνεια που αυτοί δημιουργήσανε, και για αυτό το λόγο πρέπει να πληρώνουμε εμείς φόρο? Θα ήθελα μια εκκλησία να σηκωθεί και να τα πει. Να σηκωθεί και να τα πει. Και όχι να μας πούν ότι δεν έχετε δικαίωμα λόγου για τα κοινωνικά και είστε μόνο για τις προσευχές και για τα καντήλια. Ναι, και για τις προσευχές και για τα καντήλια. Αλλά όταν πεινάει ο λαός, μας ζητάτε να τον ταΐσουμε. Όταν έχει προβλήματα, μας ζητάτε να πουλήσουμε καντήλια. Και το κάναμε. Μας πήρατε το 94,5%, 95,5% της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χαλάλι σας. Αλλά όμως, τότε γιατί στα κοινωνικά θέματα, όταν τον απομιζάτε και τον στίβετε το λαό και έχουμε όλον τον απόϊχο των κοινωνικών προβλημάτων, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα λόγου? Κάνετε μεγάλο λάθος. Μας λέτε ότι δεν έχουμε δικαίωμα λόγου γιατί φοβάστε το λόγο μας. Γιατί ο λόγος της Εκκλησίας είναι ο λόγος του λαού στην Ελλάδα. Σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ τα αιτήματα που έχω, όσα κηρύγματα και αν κάνω και αν καθίσω εδώ, θα έρθουν οι περισσότεροι να μου πούνε για δουλειές, για χρέη. Έχω 42 ανθρώπους που τους βγάζουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό με χρέη από 45.000 μέχρι 700.000. Αυτοί τι θα κάνουν? Αυτός ποιος τους έφτασε σε αυτή την κατάσταση? Όταν έρχονται δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, διότι είναι ο μηχανικός ο άλλος και κάνει το σχεδιασμό του και έχει, ξέρω εγώ, 5-6 παιδιά και ξαφνικά σταματάει όλη η ανοικοδόμηση, γιατί η πηγή των εισοδημάτων είναι οι φόροι και όχι η ανάπτυξη, σε αυτήν τη λογική που υπάρχει,
που νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη. Αυτόν τον άνθρωπο τον ταΐσει. Αυτός δεν έμαθε να ζητάει. Ποιος θα τον αγκαλιάσει? Την αξιοπρέπειά του, τις ανάγκες του, τον κλονισμό της πίστης του. Θα έρθει στην Εκκλησία. Οφείλει η Εκκλησία να μιλήσει. Να μιλήσει και να φωνάξει δυνατά. Και να δείξει ποιο είναι το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο έχει καταρρεύσει. Και ενώσο η Εκκλησία είναι κοσμικευμένη, είναι μέρος και κύτταρο του καταραίοντος πολιτικού συστήματος. Ενώσο όμως είναι πνευματική και ξέρει να έχει λόγο παρησίας, που λέει τα πράγματα όπως είναι και πνευματικά και μέσα στην ιστορία, τότε αυτή η Εκκλησία μπορεί πραγματικά και το λαό να ενώνει μεταξύ τους και το λαό να τον ανεβάζει προς το Θεό. Όχι κάνοντας επαναστάσεις κοινωνικές τύπου μαρξιστικού ή δεν ξέρω τι κοινωνικού, αλλά δημιουργώντας έλεγχο που αφυπνίζει τις συνειδήσεις παντού. Αυτή τη στιγμή θα πάτε όλοι να ψηφίσετε την ερχόμενη Κυριακή. Ποιους? Αν είναι οι άνθρωποι για να χειριστούν τα προβλήματα των μικροκοινωνιών μας, των τοπικών κοινωνιών, χαλάλι τους. Γιατί παίρνουν χρήματα από τα αποτυχημένα κόμματα? Γιατί? Και γιατί αυτό να μην πει κανείς τίποτε? Και όμως κανένας μας δεν μιλάει. Θα δείτε πως θα μας δώσουν καρτούλες που θα μας φυλακίζουν. Μας βάλανε για να μαζέψουν λεφτά κάμερες παντού. Μας αντιμετωπίζουν σαν παλιανθρώπους και κλέφτες. Αυτοί μας φτιάξαν έτσι. Να βρουν ποιος δημιούργησε αυτή την κατάσταση και να μας πούν πού πάμε. Διαρκώς διαψεύδονται. Δυστυχώς, αυτή είναι αλήθεια. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν, που αισθάνεται κανείς ότι πρώτον υπάρχει μια τεράστια αλλίωση των κοινωνικών ηθών, παραδείγματος χάρη, παντρεύονται υπουργοί άντρες με άντρες, μεγάλοι, γνωστοί, και χειροκροτάει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλη χώρα παντρεύεται ή Πρωθυπουργός με μια γυναίκα. Σε άλλη χώρα παντρεύει ο Αρχιεπίσκοπος των Λουθυρανών την αδελφή του με θρησκευτικό γάμο με μια γυναίκα. Οι πρώτοι δύο άντρες δηλώνουν ότι θέλουν να αποκτήσουν με τις σύγχρονες τεχνολογίες κοριτσάκι παιδί. Δεν του κάνει γυναίκα για σύντροφος, του κάνει γυναίκα για παιδί. Αυτό είναι τρέλα. Και γελάμε. Πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Αυτό σημαίνει αλλίωση ηθών. Αυτό σημαίνει άμβληση αισθητηρίου. Και αν το πει κανείς, του λένε πού ζεις. Νιώθει ότι είναι παλαιοχρονισμένος, ισοπεδωμένος μέσα του. Δεύτερο πράγμα, πληροφόρηση. Δεν πιστεύω να νομίζετε ότι πληροφορούμαστε τα πράγματα όπως είναι. Δεν νομίζω ότι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι μας πηγαίνουν κάπως κάποιοι το μυαλό μας, την αντίληψή μας, τις αντιδράσεις μας. Θα ήθελα να πω παραδείγματα, αλλά δεν θα πω, γιατί αμέσως θα φανούν πολιτικά με την κομματική έννοια και δεν πρέπει. Και τρίτο πράγμα είναι η παρακολούθηση, η οποία πλέον με την αξιοποίηση της πληροφορικής και της πληροφορικής γενικότερα τεχνολογίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παράδειγμα, εγώ όταν ήμουνα στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Αμερική, σε ένα τμήμα αστροφυσικής μας κάνανε ενημέρωση για το ποιες είναι οι ικανότητες στο επίπεδο, όπως λέγεται, της διακριτικής ικανότητας των δορυφόρων. Ήταν 40 μέτρα. Σήμερα η διακριτική ικανότητα των δορυφόρων είναι κάτω του μέτρου. Και πολύ απλά μπορείτε να το δείτε, όσοι από εσάς έχετε εξοικειωμένοι με τους κομπιούτερς, στο λεγόμενο Google Earth. Μπαίνετε μέσα και βρίσκετε το αυτοκίνητό σας περίπου δίπλα στο σπίτι, αν είναι φωτογραφισμένο. Και τώρα ήδη υπάρχει, αλλά δεν πέρασε ακόμη στο κοινό, ζωντανή φωτογράφηση από πάνω. Όχι μόνο φωτογράφηση που το βλέπεις στατικά, αλλά βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεχνολογία τέτοια. Κρατάμε το κινητό μας
Μα στο κινητό μας είναι καταγεγραμμένα πράγματα κάπου που μπορούν να τα δουν. Δεν είναι τόσο άρρωστο να πούμε ότι ελέγχονται τα πάντα. Γι' αυτό και δεν έχει αντιδράσει μόνο η Εκκλησία και οι φοβισμένοι χριστιανοί. Αλλά ποιοι έχουν αντιδράσει? Αντέδρασε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αντέδρασε εν σώματι ο αγγλικός λαός στη Βρετανία. Αντέδρασε εδώ η Λιάνα Κανέλη, βουλευτής του ΚΚΕ, και κάθισε και τα είπε μέσα στη Βουλή. Είναι λοιπόν λογικό το να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια παράμετρος από πάνω επικεντρωμένης αστυνόμευσης και παρακολούθησης των πάντων. Αν λοιπόν με όλες αυτές τις καρτούλες και όλα αυτά τα κολπάκια αυξάνεται η αστυνόμευση, τότε ελαττώνεται κατακόρυφα η ελευθερία. Γίνεται ο άνθρωπος μια μηχανή, δεν γίνεται μόνο ένα αριθμός, γίνεται μηχανή. Και γίνεται μάλιστα κατευθυνόμενη με τηλεκοντρόλ και ελεγχόμενη μηχανή. Και φεύγουμε και από εκεί και πάμε άλλο ένα βήμα. Ανοίγουμε εμείς το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν ερμηνεύουμε την Αποκάλυψη κατά γράμμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα βιβλίο πολύ δύσκολο στην ερμηνεία και στον προσδιορισμό του. Γι' αυτό και είναι το μόνο βιβλίο το οποίο σε καμιά ακολουθία δεν χρησιμοποιείται. Πολύ δύσκολα οι πατέρες το ερμήνευσαν, ελάχιστοι προσπάθησαν κάπως, κυρίως με αλληγορικές πνευματικές ερμηνείες να το προσεγγίσουν, αλλά βλέπουμε μερικά πράγματα, ότι η σκέψη αυτού του προφητικού εσχατολογικού βιβλίου να μιλάει για στοιχεία τα οποία κάπως να επαληθεύονται. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν τον 14ο και 16ο αιώνα υπήρχε μια τάση απεικόνησης εικονογραφικής των γεγονότων της Αποκαλύψεως στη Μονή Διονυσίου, επί παραδείγματος, στην τράπεζα της Μονής Διονυσίου, βλέπει κανείς ότι αυτές οι παραστάσεις οι οποίες υπάρχουν μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν μια αναλογία στις έσχατες φάσεις τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν στις μέρες μας. Αυτό είναι, επί παραδείγματι, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε δει το λεγόμενο αυτό το μανιτάρι που βγαίνει μέσα από το πηγάδι του καπνού, το οποίο είναι ίδιο στην εικόνα με αυτό το οποίο σχηματίστηκε από την ατομική βόμβα. Τα σιδερένια πουλιά. Σιδερένια πουλιά, για να τα πει ο Ιωάννης τον πρώτο αιώνα, πάει το μυαλό μας στα αεροπλάνα. Αλλά δεν το τραβάμε παραπάνω, το κοιτάμε. Πάμε όμως στο 12ο και στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και εκεί βλέπουμε να μιλάει για κάρτες, για έλεγχο συναλλαγών, μιλάει για δέσμευση των συνειδήσεων, μιλάει για αριθμούς και σφραγίσματα και λέμε δεν θέλουμε και να σφραγιστούμε σώεν και καλά, δεν λέμε ότι το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας σφραγίσουν και μάλιστα αυτοί που μας κατέστρεψαν δεν το θέλουμε. Ούτε την ελευθερία μας θέλουμε, ούτε σφραγίσματα τέτοια που τα οποία να παίρνουν τη συνείδηση μας θέλουμε. Η πίστη μας στηρίζεται και η σχέση μας με τον Θεό στην διατήρηση της ελευθερίας της εσωτερικής. Δεν θέλουμε ούτε την εξωτερική να χάσουμε, ούτε την εσωτερική. Με όλον αυτόν τον βομβαρδισμό που μας κάνουν, μας απομυζούν. Βέβαια, βγαίνει ένα πνεύμα από τους χριστιανούς, νομίζω λίγο άρρωστο. Μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν θα πάρουμε τις κάρτες. Γιατί δεν την πάρεις την κάρτα? Ας πούμε και την έπαιρνες και τι έγινε? Αυτή την κάρτα, την ταυτότητα. Ή αρχίζει ένας φόβος ότι θα αναχαιτήσουμε τον Αντίχριστο. Λέει στην Αποκάλυψη, και θέλω να το ακούσετε, ένα φοβερό λόγο. Λέει για τον Αντίχριστο ότι εδόθη αυτό, ποιήσε πόλεμον και νικήσε και τους Αγίους. Του δόθηκε η δύναμη να κάνει πόλεμο, να ελέγξει την κατάσταση και να νικήσει κοσμικώς και τους Αγίους, δηλαδή τους πιστούς. Κοσμοκράτορ του αιώνος του είναι ο διάβολος, το ομολογεί η Εκκλησία. Δεν έρχεται να φοβάται κανείς. Και ο Χριστός ως σταυρωμένος στον Γολγοθά είναι νικημένος. Δεν πάει να γίνει. Ας γίνει ό,τι έχει να γίνει, αφού γίνεται κάτω από το βλέμμα του Θεού. Εμείς τη συνείδησή μας θα αγωνιστούμε να την κρατήσουμε όσο ελεύθερη γίνεται.
Γι' αυτό και απαιτούμε από την Εκκλησία να πάρει θέση σε αυτά τα πράγματα και όχι να κρύβεται, όχι να σιωπά, να μελετά. Αλλά όχι όπως εμείς τις υποδεικνύουμε ως λαός. Εμείς μεταφέρουμε ανησυχία στην Εκκλησία και περιμένουμε υπεύθυνη θέση από την Εκκλησία και το φωτισμό μας από εκεί να τον πάρουμε. Ζητούμε λοιπόν και μεταφέρθηκε αυτή η φωνή γενικότερα στα υπεύθυνα σώματα της Εκκλησίας να τοποθετηθούν. Επαναλαμβάνω όμως, πρέπει να τοποθετηθούν με το πνεύμα και της Αγίας Γραφής και της διδασκαλίας των Πατέρων, που είναι πνεύμα και ομολογίας και μαρτυρίας και μαρτυρίου, αλλά και σοφίας και συνέσεως. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εκφράζουμε την ανησυχιούλα μας, αλλά και εμπιστευόμαστε. Και ο Θεός δεν θα αφήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ιστορία να μην υπάρχουν οι φωνές που θα μπορούν να στηρίξουν τις υγιώς σκεπτόμενες και προβληματιζόμενες συνειδήσεις. Και αυτές οι φωνές θα βγουν οπωσδήποτε μέσα από την Εκκλησία. Κλείνω λοιπόν και λέω. Επαγρύπνηση καλό είναι να έχουμε. Ανησυχία καμία. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως τελειώνει με μια ευχή. Αμήν νέαρχου Κύριε Ιησού. Αν είμαστε να ζήσουμε σε τέτοια χρόνια, δεν πειράζει. Δεν χάνουμε το Θεό, επιταχύνεται η έλευσή Του στις ψυχές μας. Αν πάλι είναι απλώς δύσκολες περίοδες, διότι σε όλη την ιστορία επικρατούσε το κακό με διάφορους τρόπους και στις μέρες μας με κάποιον τρόπο θα υπάρχει η επικράτηση του κακού και της αμαρτίας, θα την βλέπουμε και θα τη ζούμε, σε μας μένει το προσκλητήριο του εξαγιασμού εις το διηνεκές. Η δύναμη και η άμυνα της Εκκλησίας είναι η πρόσκτηση της χάριτος και η λειτουργία της χάριτος μέσα μας που να μας κάνει αγίους. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι κανένας άλλος παρά ο εξαγιασμός μας. Φόβος μας καμία κάρτα παρά μόνον η σφραγίδα του Θεού στα δικά μας μέτωπα και στις δικές μας καρδιές. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πίστη στο Θεό, με υγιή ανησυχία, με καλή, καλοπροαίρετο και ανοιχτό, ασυμβίβαστο εσωτερικό πνευματικό αγώνα και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, διότι στην Εκκλησία ακόμη και αν υπάρχουν ανάξιοι αρχιερείς ή ιερείς ή άνθρωποι αμαρτωλοί, πάντα υπήρχανε, η βούληση του Θεού από εκεί εκφράζεται και δι' αυτού του τρόπου θα περιέλθει και σε εμάς. Συνεχίζουμε. Δεν τελειώσαμε εδώ. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε. Σεβασμός στον συνέδριο και θα το ξαναεπαναλάβω, θα ξέρω ότι ο Θεός είπε ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ακουστήκανε αρκετά πράγματα. Σήμερα, επειδή είναι και το τελευταίο, το ολοκληρώσατε πάρα πολύ ωραία. Μόνο που εμείς οι άνθρωποι, και το τονίσαμε ο Πατέρας Παύλος γιατί το τόνισε, οι χριστιανοί είμαστε λίγο παράξενοι. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Δείξατε δύο θέματα. Εκκλησία και Επανάσταση. Δεν είπα τη λέξη Επανάσταση. Όχι, ήθελα να την πω, αλλά δεν την είπα. Λέω εγώ. Τη λέω εγώ γιατί από καιρό. Ανατροπή. Ανατροπή. Πολύ ωραία. Όλα πάνω κάτω. Μακάρι. Το θέμα είναι ότι εμείς οι χριστιανοί λέμε πάντα Εκκλησία και εννοούμε τον κάθε σεβασμιότατο, τον κάθε πατέρα Ματιό και περιμένουμε εκείνοι να κάνουν όλη τη δουλειά. Και θα το ξανατονίσω πάλι. Μήπως θα έπρεπε εμείς να κάνουμε και εμείς αρκετή δουλειά για αυτό το θέμα, διότι η Επανάσταση όπως το αναφέρατε δεν είναι με όπλα και μολότοβο. Και αν ρωτήσετε κάποιον Εβραίο τι είναι ο Χριστός, θα σου πει Επαναστάτης. Επαναστάτης, αλλά τι Επαναστάτης, είπατε άνθρωπος. Και ο Γκάντι έκανε Επανάσταση και έλεγε το Πάτερ ημών για να πάρει κάποια απόφαση. Εμείς δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την Εκκλησία με κάθε δύναμη, κάθε τρόπο, αντί να επαναγόμαστε σε αυτήν. Ευχαριστώ. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη να τη στηρίξουμε εμείς.
Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Θα σας πω ένα πράγμα και παρακολουθήστε με. Φανταστείτε έτσι ιστορικά την εξέλιξη της Εκκλησίας. Έρχεται ο Χριστός. Κατεβαίνει με το γνωστό τρόπο και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Στο όνομά του γίνεται μια τεράστια σφαγή των νηπίων. Τον κυνηγάνε από εδώ και από εκεί. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Γίνεται 30 χρονών. Βγαίνει στη δημόσια δράση του. 3 χρόνια διδάσκει, κάνει θαύματα, στάζει, δίνει υποψίες της θεότητός του, δεν καλοκαταλαβαίνουν οι μαθητές του, εμπνέει με τη ζωή του, πείθει με το λόγο του, δημιουργεί εχθρούς και ξαφνικά, ενώ προβάλλεται ως Θεός στους μαθητές του, φτάνει στο Γολγοθά, αφού πάθει και νεκρώνεται. Φαίνεται ότι όλο το πράγμα εκφράζεται πολύ καλά από την διάλογο του Λουκά και του Κλεόπα. «Εμείς ελπίζομαι, ελπίζαμε, νομίζαμε». Και επισφραγίζεται η επίγεια πορεία του Κυρίου με μία δημόσια μαρτυρημένη ήττα, με έναν θάνατο. Ακολουθεί μια η εμφανίσεις, το γεγονός της Αναστάσεως και οι εμφανίσεις του Κυρίου, οι οποίες είναι και δεν είναι. Έχουν μια δύναμη χάριτος, αλλά δεν είναι ψηλαφιντός άμεσα, παρά το ότι προβάλλεται έτσι. Φεύγει 40 μέρες μόνο και τους αφήνει μόνους. Τους είπε δε ότι θα σας οδηγήσουν σε συνέδρια, σε μαρτύρια, σε δικαστήρια. Απλοί άνθρωποι. Μια χούφτα ψαράδες και λίγες γυναικούλες. Και τους λέει ότι θα σας πάνε στα δικαστήρια, μη προμελετάτε πώς θα απολογηθείτε. Μην κάθεστε να λέτε, αν με ρωτήσουν αυτό θα πω αυτό, αν εκείνο το άλλο. Δοθήσετε γαριμήνεν εκείνη τη ημέρα πως η τύλα λύσετε. Μόλις θα σας πάνε, φαπ, θα σας έρθει ο φωτισμός και θα απαντήσετε. Τη φωνή του Θεού θα βγάλετε. Το δέχονται οι άνθρωποι. Αυτοί που τον αρνήθηκαν, αυτοί που τον εγκατέλειψαν, αυτοί που δεν τον κατάλαβαν, τον δέχτηκαν. Σε λίγες μέρες συμβαίνει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αντιλαμβάνονται ότι διαχειρίζονται και μια δύναμη και εκφράζονται μέσα από μια κατάσταση που δεν την ξέρανε και είναι θεϊκή. Ζουν τα αποτελέσματα. Αυτό έγινε λίγα χρόνια, λίγες μέρες μετά. Ακολουθούν μετά λίγα χρόνια. Φτάνουμε στο έτος 63. Δηλαδή καμιά τριανταριά χρόνια μετά. Οπότε η Εκκλησία σαν στήριγμά της, δεν θέλουμε όλοι στήριγμα, είχε τον Πέτρο και τον Παύλο. Γίνεται ο πρώτος διωγμός, ο διωγμός του Νέρονος. Και πάει και ο Πέτρος, πάει και ο Παύλος. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός ούτε από Πέτρο ούτε από Παύλο. Προχωράνε και αρχίζουν οι διωγμοί. Κρατάνε μέχρι το 306. Μέσα σε διωγμούς. Το κήρυγμα των απλών ψαράδων. Και δεν έμεινε κανείς από τους Αποστόλους παρά μέχρι το 100 περίπου ο Απόστολος Ιωάννης. Περνάνε μετά, αρχίζουν οι αιρέσεις. Τσακώνονται οι χριστιανοί μεταξύ τους. Φανίζονται μεγάλες προσωπικότητες για να κρατήσουν το βάρος. Μέγας Βασίλειος. 49 χρονών πάει κι αυτός. 10.000 ανθρώπους τάιζε. Δεν είχε ανάγκη ούτε από τον Μέγα Βασίλειο. Δεν έχει ανάγκη κανένα μας ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη κανέναν μας η Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να την στηρίξουμε την Εκκλησία. Αλλά τι χρειάζεται. Ούτε να την σώσουμε. Να τη δεχθούμε σαν μάνα μας.
να καταλάβουμε ότι αυτόν τον τρόπο επέλεξε ο Θεός για να εκχύνει τη χάρη Του, να εκφράζει το θέλημά Του στη δική μας την ζωή μέσω των αιώνων. Μέσα από αυτό υπάρχουν οι διάδοχοι των Αποστόλων, αυτοί που συνεχίζουν υπεύθυνα το μήνυμα. Είναι οι επίσκοποι μας, είναι οι ιερείς μας. Είμαστε και εμείς, μια οικογένεια, όλοι μαζί. Και αυτό το πράγμα, το όλοι μαζί, κάτω από τη σκέπη του Χριστού, και ο καθένας αυτό που έχει να συνεισφέρει είναι κυρίως η συνέπεια του βίου και του φρονήματός του, είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι να φωνάξουμε και να ελέγξουμε ο ένας τον άλλον. Μη δάκνετε αλλήλους, βλέποντες μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Είναι να σεβαστούμε το δώρο του Θεού ο ένας μας στη ζωή του άλλου. Μπορεί ο Θεός να είμαι εγώ επίσκοπος και να μην πω εγώ είμαι επίσκοπος, ξέρω τα πάντα. Όχι, πατέρα μου. Ο Θεός ξέρει να μιλάει και με την όνο του Βαλάμ. Μπορεί να μιλήσει στην καρδιά του πιο ασήμαντου πιστού και από εκεί να βγάλει το θέλημά του. Θα τον ακούσεις. Το πιο αμφισβητούμενο, η πιο αμφισβητούμενη έκφραση του θελήματος του Θεού είναι η δική μου άποψη να πω. Εγώ να το πω σαν επίσκοπος, εσείς ο κάθε ένας μας σαν απλή πιστή. Και όλοι να δούμε πώς μέσα από αυτήν την ταπεινή στάση ενώπιον του Θεού και μεταξύ των πιστών μέσα στην Εκκλησία, πώς από αυτήν την ταπεινή στάση θα δούμε πραγματικά τα σημεία του Θεού στη ζωή μας. Όχι τα σημεία που εμείς ζητούμε, αλλά τα σημεία που ο Θεός μας δίνει. Όλοι μαζί λοιπόν, και πάντοτε έτσι ήτανε, και τώρα έτσι πρέπει να είναι, καλούμαστε σε αυτόν τον κοινό αγώνα για τον εξαγιασμό μας. Όχι να ομολογήσουμε με την έννοια του να στηρίξουμε, να ομολογήσουμε με την έννοια του να δηλώσουμε την πιστότητά μας στον Χριστό. Κάτι που το έχουμε περισσότερο ανάγκη εμείς παρά η Εκκλησία. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και η ευκαιρία και της δικής μας εποχής. Να γίνουμε με το φρόνημα των πρώτων χριστιανών, με το φρόνημα των μαρτύρων χριστιανών, με το φρόνημα των οσίων ασκητών και εμείς μάρτυρες και όσιοι και άγιοι της δικής μας εποχής. Όχι να πάμε στον πνευματικό μας και να λέμε Άγιος θα γίνω. Φυσικά Άγιος θα γίνεις. Τι θα γίνεις. Δηλαδή γιατί ήρθες εδώ. Όλοι μας πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Πώς θα πάμε, θέλετε να πάτε στον Παράδεισο. Βεβαίως θέλω να πάω στον Παράδεισο. Πού να σταθείς δίπλα στον Άγιο Δημήτριο με τα αίματά του. Πού να αντέξεις δίπλα στον Άγιο Αντώνιο με τους ασκητικούς αγώνες τους. Πού να βρεθείς ανάμεσα στους πατέρες, τους θεοφόρους της Εκκλησίας. Με τη μούτρα, με τη προσόντα. Τι φοβερό πράγμα όμως είναι να πω εγώ από αυτή τη ζωή. Θεέ μου, έχω τα προβλήματα της καθημερινότητός μου. Έχω τα προβλήματα των σχέσεων με τα παιδιά μου, τα οικονομικά μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τους... Αλλά ένα πράγμα που με ενδιαφέρει είναι στην εκκλησία που πηγαίνω να μπορώ να ξεδιψάσω από αλήθεια και να πάρω όση δύναμη μου χρειάζεται για να ζήσω για σένα. Να ζήσω και την καθημερινότητά μου για σένα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Και αυτό θέλει ηρωισμό, θέλει τόλμη, θέλει αποφασιστικότητα, αλλά θέλει κυρίως να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας και μόνον. Άλλη ερώτηση. Ορθόδοξη χώρα μου, είμαι από την Γεωργία, από 2011 παίρνουν αυτή την κάρτα με δύο τσίπ μάλιστα επάνω, το οποίο αντικαταστεί όλες τις άλλες κάρτες. Και σε μία εκκλησία της πρωτεύουσας ήδη άρχισαν να μαζέψουν υπογραφές οι πιστοί για να μην παίρνουν αυτή την κάρτα. Να μην πάρει κανείς τέτοια κάρτα. Κανείς. Εγώ θα σας το πω και να με συγχωρέσετε, επειδή είναι γνωστό. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Ο λόγος που αρνήθηκα τον μισθό μου είναι αυτός. Δεν τον κάνω τον μισθό. Ήθελα να αρνηθώ
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Να τους τη γυρίσω πίσω. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα γράμμα στη Σύνοδο και μου είπαν ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ήταν δική τους αρμοδιότητα όμως εμένα να με πληρώσουν. Γιατί δεν ήταν. Τέλος πάντων, τα είπα αυτά που είχα να πω εκεί που πρέπει. Στέλνω γράμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και του λέω, σας παρακαλώ πολύ να μου κόψετε το μισθό. Δεν μου απαντούσαν. Πληρώνομαι ακόμη, μέχρι τώρα παίρνω μισθό, μην νομίζετε. Φτάνουμε στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ είχα αφημί, το οποίο απέκτησα ως επίσκοπος. Δεν είχα αφημί. Αν δεν γινόμουν επίσκοπος αυτή τη στιγμή, θα ήμουν ένας από τους ελάχιστους ίσως Έλληνες που δεν θα είχαν αφημί. Φοβερό πράγμα. Δεν θα είχα νούμερο. Δεν με βρίσκαν πουθενά. Με τρελαίνει η ιδέα. Μου δώσανε λοιπόν το νούμερο. Μου δώσανε. Έχω αφημί. Τέλειωνε σε μηδέν. Απογραφή στις 20 Ιουλίου. Δεν πάω να απογραφώ. Γιατί να απογραφώ. Δεν απεγράφει. Γιατί λέει ότι αυτοί που δεν θα απογραφούν θα τους κόψουν το μισθό. Για να δούμε. Φτάνουμε τέλος Ιουλίου. Μου στέλνει γράμμα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το οποίο τι λέει. Λέει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται διαδικασία διακοπής της μισθοδοσίας κρατικού υπαλλήλου. Τους απαντώ λοιπόν με ένα γράμμα και λέω ούτε να μας κόψετε το μισθό δεν είστε ικανοί. Ο Μεσογείας και Λαβριωτικής από κάτω. Ακόμη πληρώνομαι. Όχι, μην με χειροκρότημα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν ξέρουνε. Εγώ είχα την πολυτέλεια να το κάνω. Όχι, δεν λέω εσείς να το κάνετε. Προσέξτε, κάνετε. Δεν πρέπει να το κάνετε και ζήτησα και από τους ιερείς να μην το κάνουν. Αλλά εγώ είχα την πολυτέλεια να το κάνω για αυτονοήτους λόγους. Και θέλησα. Όταν γινόταν η απογραφή, ζητούσανε για τους δημοσίους υπαλλήλους να έχουν τον ΆΜΚΑ. Όλοι αυτοί που φωνάζανε για τον ΆΜΚΑ οι ιερείς, τον πήρανε τον ΆΜΚΑ. Να προσέχουν πολύ τώρα όταν μιλάνε και για τις κάρτες. Αλλά σας λέω, κάρτα με τσιπάκια, με νουμεράκια, με άγνωστα πραγματάκια που μας φυλακίζει, ενσώματι πρέπει να αρνηθούμε. Δεν τους χρειάζεται. Καλύτερα να τους κλέβουμε στους φόρους, παρά να μας πνίξουν την ελευθερία. Αυτή είναι η λογική και αυτή πρέπει να την πούμε ενσώματι ως εκκλησία. Τώρα να χειροκροτήσετε. Οχ, φοβάμαι τη φιλοσοφική. Η πραγματικά αφορά το θέμα το οποίο συζητούσαμε, επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια εξωτερικό, ένα από μια από τις χώρες ήταν η Αγγλία, εκεί πέρα υπήρχαν κάμερες, κάμερες παντού. Και μειώσανε πάρα πολύ το tech detection, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή το μικρό έγκλημα, το τύπο που σου πάει το περίστροφο, την ώρα που φέρνει από το ATM, λεφτά, και θα σου πει μη γυρίσει το κάνει το κεφάλι σου, τόσα όλα, όπως είσαι. Και το μειώσουμε. Το μειώσουμε. Δυστυχώς κάποιες δυνάμεις εξεπονίμων σε αυτή τη χώρα δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Διότι πιστεύουν ότι καταφράζεται η ελευθερία του τόπου, ότι υπάρχει ο Big Brother ή οτιδήποτε, όπως και να το λένε. Εγώ είμαι υπέρ, όχι απαραίτητα της κάρτας, με την οποία συμφωνώ μαζί σας, ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να βγαίνουν έξω, αλλά επειδή ο Θεός δεν μπορεί να είναι παντού, εντάξει, πρέπει τουλάχιστον να είναι ο Big Brother. Γιατί έγινε υπάρχει. Ο Θεός δεν μπορεί να κολλήσει. Να απαντήσω λίγο. Να πω τη φιλοσοφική. Ό,τι φοβάμαι, σε αυτήν πρέπει λίγο να πούμε αυτήν. Περίμενε, θα πεις τη φιλοσοφική. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί αυτού του κόσμου. Δημιουργούμε προϋποθέσεις που μπορεί να ανθεί το έγκλημα και μετά βρίσκουμε κάμερες για να παρακολουθούμε το έγκλημα. Βέβαια, τα ερωτήματα για τα εγκλήματα της διακίνησης ναρκωτικών και τις σχέσεις που έχουν αυτά με αυτούς οι οποίοι έχουν τις κάμερες και ελέγχουν είναι άλλο ένα μεγάλο ερώτημα, φιλοσοφικό. Γυρίζω λοιπόν και σου λέω,
Να πω λίγο το εξής. Όταν την έχουν καταστρέψει την παιδεία. Αυτή είναι η μεγάλη μας αρρώστια. Πολλοί έθνοι ήταν αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία για να μας υποδουλώσουν. Όταν πηγαίνουν και γίνεται προαιρετικό μάθημα η ιστορία. Δηλαδή η ελευθερία μας. Τα θρησκευτικά αντί να μας τα διορθώσουν. Δεν λέω ότι είναι καλά όσοι έχουν. Αλλά να κοιτάξουν να μας τα φτιάξουν, να είναι εμπνευστικά θρησκευτικά. Την Εκκλησία αν είναι σάπια να την ελέγξουν, την ελέγχουμε κι εμείς. Αν όμως κηρύσει η αγιότητα, γιατί να την απαγορεύσουν. Όταν γκρεμίζουν, κόβουν τις ρίζες μας και γκρεμίζουν τα θεμέλια μας, τότε φυσικά θα υπάρχει έγκλημα. Και το έγκλημα τότε δεν θα αντιμετωπίζεται παρά μόνο με κάμερες, οι οποίες και θα αποτελούν την μεγάλη, το οποίο δε έγκλημα και οι κάμερες θα αποτελούν την μεγάλη δικαιολογία για την απώλεια της ελευθερίας μας, η οποία είναι δυστυχώς το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να μας συμβεί. Πες το φιλοσοφικό σου ερώτημα. Πατέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι όχι απλώς μας κόψαν την παιδεία μας, όχι μας κόψαν την ιστότητα, θα μας κόψουν κι άλλο. Έτσι είναι. Επομένως, εγκληματικό το θα αυξηθεί, αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολλών παραμέτρων το θέμα. Ακριβώς, είναι πολύ παραμετρικό το ζήτημα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Ας πούμε στο φιλοσοφικό, να πιάσουμε ένα πιο θεϊκό ζήτημα ή φιλοσοφικό ζήτημα. Κάποτε, κάποιος, το 300, δεν θυμάμαι ακριβώς, που ξεφέρει την ελευθερική κοινωνία, ήρθε και είπε, εν του τον είχα, από τότε... 313. Πράγμα. Από τότε, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, λογάνε στα στρατά μας. Ο Θεός, ο Μάνος Χριστός, σταυρώθηκε ακριβώς για να μην πλογάνε στα στρατά μας. Γιατί κάποτε οι χριστιανοί σοφάγανε μέσα στις αρένες, στις ρωμαϊκές, τροφή λιονταριών. Η θρησκεία, τι σχέση έχει με τα στρατά. Σου είπα ότι φοβόμουν, τελικά είστε χειρότερη ερώτηση που έκανες. Αλλά είναι, νομίζω, λάθος ερώτηση. Δηλαδή, βλογάμε τα στρατά μας, τι λέει. Σου πω κάτι που λέει στην Αγία Γραφή, πολύ σοφό. Ήτης των ιδίων ου προνοεί και μάλιστα των οικείων, την πίστην ήρνητε και στην απίστου χείρον. Τι σημαίνει αυτό. Αν δεν προνοεί κανείς, για την καλή κατάσταση των δικών του ανθρώπων και μάλιστα των οικείων του, αυτή η αδιαφορία για την ασφάλειά τους και για την ελευθερία τους και για την καλή κατάστασή τους είναι άρνηση της πίστεως και τον κάνει χειρότερο και από άπιστο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας η αμεσότητα του δικού μας ανθρώπου είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό, μέσα στο οποίο πρέπει να εκφράζεται η αγάπη. Σήμερα στο Ευαγγέλιο ο καημένος, ο πλούσιος αυτός που δεν είχε και το όνομά του, δεν έκανε τίποτε κακό, δεν τον τιμώρησε, δεν τον χτύπησε το Λάζαρο, δεν τον είδε και ήταν δίπλα του. Αυτό ήταν το μεγάλο πράγμα, το οποίο αποτελέσε την αμαρτία του και την καταδίκη του. Αυτό ήθελε να πει το Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε τώρα στα στρατά που είπες προηγουμένως. Αν δεν έχεις στρατό μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τελείωσαν οι οικείοι σου. Θα πρέπει να καθίσεις και να βάλεις κάποιος το στήθος και να τους πει κόκκινη κάρτα, ως εδώ. Δεν περνάτε. Θα καθίσετε εκεί που είστε, εμείς θα κρατήσουμε στον τόπο που είμαστε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τα θέσμια μας, τα ιερά μας, την πίστη μας. Θέλουμε να τα κρατήσουμε. Δεν σας ενοχλήσαμε, κρατήστε εσείς τα δικά σας. Αλλά εμείς τον Θεό μας τον εκφράζουμε εδώ. Αν έρθετε να βεβηλώσετε τις γυναίκες μας και τα ιερά μας και οτιδήποτε άλλο και τις αξίες μας, όχι Κύριοι, θα πάτε πίσω. Ουκ εξεστήσει. Δεν σου επιτρέπεται. Αυτόν τον ορισμό έπρεπε να μαθαίνουμε στην παιδεία μας. Εάν γίνει πόλεμος ή οτιδήποτε άλλο τώρα,
δεν θα μας φάνε μόνο τα νησιά, θα μας φάνε τα πάντα. Τότε τα στρατά μας πρέπει να τα ευλογούμε. Έτσι τα ευλογούσε η Εκκλησία για την ελευθερία μας. Σήμερα η σκλαβιά μας είναι σκλαβιά πολιτισμών. Μας τον πνίξανε τον πολιτισμό. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Και όλα αυτά τα μεταναστευτικά δεν είναι τόσο αθώα. Να έρθουν οι άνθρωποι και την αγάπη μας να τη δείξουμε. Αλλά για τον Παρθενώνα εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσει κανένας να με συγχωρούν Ινδοπακιστανός. Αυτή είναι καταστροφή από τους χυμούς της ιστορίας. Και είναι κακό. Γιατί δεν έχει αξία. Τη λέξη Μέρκελ δεν την είπα. Είναι πολύ πιο πίσω το κακό. Είναι αόρατο. Θα σας πω όμως κάτι για τον ελληνικό λαό. Νομίζετε ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο ελληνικός λαός για τα έπια, την κατάρτια της οικονομίας στη χώρα? Ένα μεγάλο μέρος, και μην σας πω, να μην σας αρέσει η λέξη μεγάλο, είναι μεγάλο όμως, τα τελευταία 10 χρόνια έκανε τρομακτικές σπατάλες. Καταλάβατε. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια μικρή ευθύνη για την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη, δεν ξέρω ο ελληνικός λαός, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Και αυτή τη στιγμή ο σκοπός αυτός δεν είναι να περάσουμε καλά, είναι να αφυπνιστούμε. Για να μην περάσουμε χειρότερα. Για να μην κοιμηθούμε περισσότερο. Για να μην νεκρωθούμε. Βέβαια, να σας πω λιγάκι. Σκέφτομαι, 1940, 28 Οκτωβρίου, σηκώθηκε ο λαός, αυτός όποιος λαός, και αντέδρασε και έκανε το θαύμα αυτού του φοβερού όχι. Εάν σήμερα γινόταν κάτι αντίστοιχο, θα υπήρχε λαός, νεανικός κόσμος τέτοιος, για να πει ένα αντίστοιχο όχι με τη ζωή του και ένα ναι στον ηρωισμό? Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι του 40 είχαν πιο πολύ μαγιά καλοσύνης από τους ανθρώπους του 2010, τους Έλληνες? Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε, αλλά υπήρχε άλλη παιδεία, υπήρχε άλλη αγωγή. Εμείς λοιπόν είμαστε και θύματα της αγωγής μας, των κοινωνικών αντιλήψεων που περιραίουν στην εποχή μας, είμαστε θύματα γενικότερα της πληροφόρησής μας και των μηχανισμών που αποτελούν το περιβάλλον της αξιακής διάπλασής μας. Παρά τα αυτά, εγώ χρεώνω σε εμάς όλους ως Εκκλησία το γεγονός ότι δεν αντισταθήκαμε όπως έπρεπε. Σήμερα τι λέμε εμείς? Και οι ιερείς χαλάνε, λένε, γίνεται καμιά συζήτηση. Τι περιμένεις από αυτή την κοινωνία που καταραίει? Από εκεί βγαίνουν και οι ιερείς. Και είναι σωστό ίσως. Αλλά είναι λάθος να το παραδεχθούμε, γιατί σαν Εκκλησία πρέπει να έχουμε τους δικούς μας μηχανισμούς αγωγής. Έτσι, επί παραδείγματι, η πρωτοχριστιανική κοινωνία ζούσε σε έναν ειδωλολατρικό κόσμο, αλλά έφτιαχνε τους δικούς της πιστούς. Αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα η Εκκλησία. Όχι να δανείζεται τα στοιχεία της μόνο από τα σχολεία, από την τηλεόραση και από οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν θα λειτουργήσουν έτσι. Εάν τώρα εμείς όπως μιλάμε, και μιλάμε λίγο αυτοκριτικά όλοι μας, μπορούμε να ξυπνήσουμε και ο καθένας μαντεύω ότι μέσα του θα λέει «Τι να κάνω?» Το καλύτερο που μπορείτε. Αλλά μην το μειώσετε. Μην υποχωρήσετε. Κανένας μας να μην υποχωρήσει. Ο καθένας μας το καλύτερο που μπορεί να το κάνει. Και να ξέρει ότι πρέπει να αντισταθεί και όχι να παραδοθεί. Μέσα στην Εκκλησία. Να μην δεχθεί την εκοσμίκευση. Είναι φοβερό μικρόβιο. Να μην είναι η πίστη μας τόσο
ορθολογική όπως είναι τώρα. Δεν είναι πίστη αυτό. Αυτό είναι γνώση. Πηγαίνουμε, ας πούμε, να ακούσουμε μια ομιλία και το μυαλό μας είναι ή να θυμηθούμε ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Είναι λάθη αυτά. Αν είχαμε ένα πιο ταπεινό φρόνημα, θα ήταν τι θα πάρω από την ομιλία για να το κάνω ζωή μου. Πώς θα εμπνευστώ. Δεν βρισκόμαστε για να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Βρισκόμαστε για να ψάξουμε την αλήθεια όλοι μαζί και ο καθένας μας να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ερώτημα λοιπόν ή η παρέμβαση όπως κάνατε είναι πολύ αληθινή. Και φταίμε και δεν φταίμε. Δεν μας φταίνε. Δεν είμαστε 100% χαμένοι σε έναν κόσμο στον οποίο κατευθυνόμαστε. Εάν όμως δεν προσέξουμε κι άλλο, θα γίνει αυτό. Και αυτό είναι το φοβερό όπως περιγράφεται στο πνεύμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ότι θα χάσουμε την ελευθερία μας. Για αυτήν αντιστεκόμεθα. Για να φταίμε μόνον εμείς για το κακό μας και όχι οι άλλοι. Τώρα νιώθετε την εποχή που είσαστε στην Αμερική. Ήμουνα και εγώ. Και από τότε είχα πληροφορηθεί μέσω μισθών από τους Έλληνες, συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο του Σικάγου, ότι αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα μετά από 15-20 χρόνια. Ήδη έχουν υπογραφεί. Είχα ένα φόβο από τότε και δεν ήθελα να μείνω, γιατί κάπου φοβήθηκα και κάπου μπορώ να πω ότι μίστησα αυτά που άκουσα για την Ελλάδα που ετοιμάζουμε. Ότι ο Κίσιγκερ και κάνει 10 εντολές, πώς αυτούς τους Έλληνες θα τους κάνουμε να μην υπάρχουν. Αυτοί οι Έλληνες δουλεύουν λίγο, έχουν πολλά. Έχουν οικογένεια, έχουν πολιτισμό, έχουν καράβια, έχουν τα πάντα. Έχουν οικογένεια. Εμείς δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Και είπε ότι θα κάνουμε, θα τους βασταρδέψουμε το αίμα. Θα ανοίξουμε τα σύνορα. Θα τους χαλάσουμε τον πολιτισμό. Θα τον τρεφτεί ο ένας με τον άλλον που δεν θα έχει καμία σχέση αν είναι πατριώτης ή όχι. Αν είναι χριστιανός. Για την καλοσύνη, πείτε μας την ερώτηση για να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Ο φόβος μου τώρα είναι ότι σύμφωνοι να μην πάρουν τις κάρτες και είναι μία από τις πρώτες που ξέρω τι γίνεται. Αλλά όμως άλλοι είπανε, οι δικοί, ότι αν πάρετε την κάρτα, εκείνο που θα είναι το προτιμότερο να μην δεχτείτε επάνω στο σώμα, στα χέρια, στο μέτωπο, το χάρτη. Ό,τι είναι στο χαρτί, δεν θα πάει, να μην πάει και στο σώμα, και στο δέντρο. Λοιπόν, μετά από αυτό το βήμα που αρχινάει τώρα να φαίνεται, μετά θα χρησιμευτεί. Και το χρήμα θα γίνει πλαστικό και τα πάντα. Και όταν θα φτάσουμε στο σημείο που θα τελειώσει και αυτό, θα θελήσουμε να μπει στο χέρι, στο μέτωπο, στο χάρτη. Εκεί τι γίνεται που δεν θα μπορεί στο σούπερ μάρκετ να πάει η μητέρα να ψωνίσει με τα παιδιά της. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να περιμένουμε και μερικά πραγματάκια, μην τα λύσουμε όλα. Εμείς μην το είπαμε αυτό που είχαμε να πούμε. Από εκεί και πέρα, όταν προχωρήσουν και πώς θα προχωρήσουν, εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα. Ας πούμε, ξεκίνησαν να κάνουν την κάρτα στην Αγγλία, στην οποία υπήρξε αντίδραση και τελικώς απεσύρθη. Θα μπορούσε να υπάρξει και εδώ μια αντίδραση και να αποσυρθεί αυτό το πράγμα. Και έτσι να μην φτάσουμε στα υπόλοιπα. Ας κοιτάξουμε ο καθένας μας με συνέπεια το τι θα κάνει και πώς από τώρα, χωρίς φανατισμό, αλλά ξύπνιος κάπως ο καθένας μας, να κοιτάξει πώς θα ενεργήσει. Ορίστε. Αν ο Θεός αγαπάει, η πρόταση μου είναι ότι εφόσον δεν είναι προσωπολήφθης, ο Θεός αγαπάει τον Σατανά όσο αγαπάει και τη μητέρα του. Καθίστε, έγινε κατανοητό. Και αν είναι αλήθεια, τότε και ο Κατσούρας και οι διάφοροι σατανιστές τον Σατανά αγαπούν. Καθίστε, καθίστε.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μην απαντήσω. Γιατί ένα πράγμα μόνο θα πω, ότι ο Θεός είναι όλος αγάπη και μόνον αγάπη. Αλλά το τι είναι ο Θεός είναι και μυστήριο. Τι είναι αυτή η αγάπη του Θεού, είναι δουλειά του Θεού. Εμείς νιώθουμε την αγάπη προς τον άνθρωπο και δεν στοχαζόμαστε για όλα αυτά. Αυτά δεν είναι μαθηματικά, η δογματική και η πίστη. Το θέμα του να σώσει το σατανά και η σταγόνα που είπατε είναι λάθος βέβαια, διότι το θέμα της σωτηρίας του σατανά και το θέμα της πτώσεως των δαιμόνων, των αγγέλων, είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούν να σωθούν γιατί δεν θέλουν να σωθούν. Είναι αμετάβλητη η κατάσταση της πτώσεως του αγγελικού κόσμου. Ενώ σε εμάς αυτό το οποίο ζούμε είναι ότι δια της μετανοίας μπορούμε να γυρίσουμε. Ο σατανάς δεν μπορεί να γυρίσει, γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει. Αλλά δεν χρειάζονται όλα αυτά. Η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, αγκαλιάζει και εμάς τους ίδιους. Πανιερότατε, θα ήθελα να σας ζητήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να έρχεστε πιο συχνά. Είσαι Κύπριος? Όχι, αλλά αγαπάω πολύ την Κύπρο. Γι' αυτό με είπες πανιερότατο. Όχι, γιατί έτσι μου πέρασε. Λοιπόν, πότε θα ξανάρθει την πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι, τι έχει να μας πείτε για το δημογραφικό. Ναι. Σε σχέση με όλα τα άλλα. Να μιλήσουμε για το δημογραφικό, αλλά είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με το άλλο που λέτε. Είναι το... Εμένα δεν... μου φαίνεται ότι είναι φοβερό θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι ίσως τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ξανάρθω, ευχαρίστω. Εγώ θα ερχόμουν και αν συζητήσετε για το δημογραφικό χωρίς να μιλήσω. Εγώ δεν μπορώ να συμβάλλω στο δημογραφικό. Ήσασταν μιλημένοι με τον πατέρα Ματθαίο. Έχει ο Θεός, θα δούμε. Πάντως... Δεν ξέρω αν τελειώσαμε. Όχι. Όχι. Μπορεί να είναι και μια ευλογία. Ναι, εάν και το χρησιμοποιήσουμε. Θα το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο και να, όσο σωστά και να χρησιμοποιεί κανείς τον πλούτο, όσο και να προσπαθεί να δώσει και να απο... στο πλησίο του, δεν πάει, κατά τη δική μου άποψη, να είναι εξαρτημένο. Θεωρώ ότι όλοι μας, λίγος πολύ, είτε περισσότερο είτε λιγότερο πλούσιοι, ακόμη... είτε και φτωχοί ακόμη, είμαστε εξαρτημένοι από τα υλικά αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εξάρτηση. Το κατάλαβα. Δεν είναι λίγο να το σχολιάσετε. Θα σας πω. Ευχαρίστω. Είναι αλήθεια ότι όταν συγκεντρώνεται υλική ή κοσμική δύναμη στους ώμους ενός ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος είναι σε δοκιμασία. Δεν θα πάω μόνο στον πλούτο, να πάμε στη γνώση. Λέει, η γνώση φυσιεί. Παράδοξο πράγμα, ότι η γνώση σε κάνει να φουσκώνεις, σου δημιουργεί έπαρση, σου δημιουργεί ένα λεπτό αίσθημα
αυτάρκειας και προβάλλει τον εγωισμό και θεοποιείς λίγο τον εαυτό σου. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την ασφάλεια την οποία δημιουργεί η πρόσκληση, η συγκέντρωση πολλών υλικών αγαθών. Συμβαίνει λοιπόν να έχει κανείς χρήματα πολλά, να έχει γνώση πολύ, να έχει κοσμική δύναμη πολύ και να νιώθει ότι δεν έχει την ανάγκη του Θεού μεγάλη. Ενώ όμως συμβαίνει έτσι, βλέπουμε ότι η γνώση επενείται όταν χρησιμοποιείται πολύ καλά και θεωρείται ευλογία. Ας πούμε, η Εκκλησία έχει Αγίους, σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα, που ήταν μπάνι, απλοί άνθρωποι, ποιμένες. Και έχει σοφούς, σαν τους μεγάλους ιεράρχες της Εκκλησίας μας, που πραγματικά έθεσαν τον πλούτο της γνώσης τους στη διάθεση της Εκκλησίας. Δεύτερο πράγμα, το ίδιο έχει ανθρώπους οι οποίοι ήταν ευσχήμονες, δηλαδή είχαν κοινωνική θέση, είχαν πλούτο και στήριξαν το έργο της Εκκλησίας θεωρώντας ότι τα υλικά αγαθά που βρέθηκαν στα χέρια τους δεν ήταν μόνο για έναν καλοζωισμό αλλά ήταν για μια προσφορά και μια διακονία στο έργο της Εκκλησίας, στις ανάγκες των φτωχότερων ανθρώπων. Και αυτό τους έκανε τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κατά κάποιο τρόπο διπλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού. Ότι ενώ είχαν την δυνατότητα να θεωρήσουν, να θεοποιήσουν αυτό το οποίο είχαν, τον πλούτο που είχαν στα χέρια τους, αυτοί το θεώρησαν ότι δεν ήταν δικό τους. Είναι άλλο πράγμα να είμαι φτωχός, ταπεινός και άλλο πράγμα να είμαι πλούσιος ταπεινός. Έχει άλλη αξία το δεύτερο. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Μπορεί να βρέθηκε στα χέρια κάποιου από κληρονομιά. Το κληρονόμησε. Τι το κάνει. Φταίει. Δεν θα πάει στον παράδεισο. Πώς δεν θα πάει. Θα το διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορεί. Μπορεί να του δώσει ο Θεός συνθήκες ζωής και μέσα από την όλη του αξιοποίηση των ταλάντων και των προϋποθέσεων της ζωής που είχε, να βρέθηκε ξαφνικά με αρκετά χρήματα. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Μπορεί να είναι και ευλογία, μπορεί και να είναι με την ευρύτερη έννοια του όρου, δοκιμασία από το Θεό. Δηλαδή, του δίνει και τον δοκιμάζει. Δηλαδή, όχι τον δοκιμάζει με την έννοια του δημιουργεί πειρασμό, αλλά κατά κάποιο τρόπο περνάει από μια προβληματική διαχείριση ευαίσθητη που δεν την περνούμε εμείς που δεν έχουμε αυτά. Δεν φταίει από μόνο του ο πλούτος, δεν φταίει από μόνη της η οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε ευλογία. Φταίει αν αυτά αποτελούν σκοπό μοναδικό για την αυτοπροβολή μας. Και δεύτερον, αν αυτά τελικώς κλειστούν μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο στενό περιβάλλον, μέσα στον εαυτό μας, μέσα στον εγωισμό μας. Θα μπορούσε λοιπόν και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που βρέθηκαν να έχουν πράγματα που εμείς κακώς θα ονειρευόμασταν αυτοί στην ανοιχτή παλάμη τους και γύρισαν το χέρι τους έτσι, τα δώσανε εκεί που έπρεπε, τα διαχειρίστηκαν με κάποιον τρόπο και υπάρχουν και μέσα μας, ανάμεσά μας, εγώ ξέρω, είδα σήμερα ανθρώπους που βρέθηκαν με υλικά αγαθά, τους ξέρω, και οι οποίοι με εκπληκτική ευκολία και αρχοντιά μπόρεσαν και προσέφεραν σε φτωχούς, στην Εκκλησία, δώσανε εμπιστοσύνη. Όταν εμένα μου δίνει κάποιος κάτι, η ευθύνη έρχεται επάνω μου. Φανταστείτε να μου δώσει κάποιος μια δωρεά και εγώ να μην την αξιοποιήσω. Και υπάρχουν εδώ άνθρωποι, εμένα μου έχουν δώσει. Και ακόμη δεν τους έχω αναπαύσει και με ελέγχει. Αυτοί θα πάνε στον παράδεισο, εγώ έχω πρόβλημα την ημέρα της κρίσεως. Όταν λοιπόν λέει ότι δυσκόλωση τα χρήματα έρχονται, δεν λέει ότι είναι αδύνατο, λέει ότι θα δυσκολευτούν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος, αλλά αυτά τα είπε ο Κύριος και τα επανέλαβαν οι πατέρες της Εκκλησίας,
επανέλαβε, ας πούμε, ο Χρυσόστομος έχει τις περίφημες ομιλίες του στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, που μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και μιλάει για τη φτώχεια και την μεταφορά των υλικών αγαθών και των πόρων από τη μια μεριά στην άλλη. Μπορεί να είναι πολύ καλή πύλη σωτηρίας η ευλογία και ευλογία ο πλούτος. Θα σας πω γι' αυτό. Πρώτον, είναι σωστό. Μου έλεγε ένας έτσι σοφός άνθρωπος, άκου λέει να σου πω, είσαι αρκετά έξυπνος να καταλάβεις ότι ο Θεός δεν θα μας κρίνει σύμφωνα με το πόσα παίρνουμε. Αλλά μην κάνεις το λάθος να πιστεύεις ότι θα μας κρίνει σύμφωνα και με το πόσα δίνουμε. Και πώς θα μας κρίνει, ρωτάω εγώ, σύμφωνα με το πόσα μας μένουνε. Πολύ σοφό. Είναι στο πνεύμα αυτού που εσείς είπατε. Υπάρχει όμως και το εξής. Ότι αυτή είναι μια απάντηση σε κάποιον ο οποίος πηγαίνει, πήγε με τον αέρα, δεν θέλει να μιλήσει μόνο για τον πλούτο εκεί και για να τον γενικεύσει, για την έπαρση του πλούτου. Πήγε αυτός και του λέει, εγώ, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω, τις ξέρεις τις εντολές, τα τηρώ όλα αυτά από τα νιάτα μου. Ικανοποιήθηκε, ήθελε έναν δημόσιο έπαινο. Και τότε γυρίζει και του λέει, έτι ένση λείπει. Εσένα σου λείπει ένα πραγματάκι. Εσένα. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώλησόν σου τα υπάρχοντα, διάδοση πτωχής, έξις μισθών εν ουρανής και δεν προακολούθημη. Α, τον διέλυσε, τον κομμάτιασε. Ήξερε την αδυναμία του. Δεν είναι μέτρο για όλους αυτό. Και κάποιος το είπε προηγουμένως, δεν είναι μια ταρίφα για όλους. Υπάρχουν διάφορα μέτρα. Αν δεν μπορείς να τα δώσεις όλα, κάποιος τα δώσε όλα. Μακάριος. Δώσε ό,τι περισσότερο μπορείς. Δώσε κάτι. Κράτα όσα λιγότερα μπορείς. Ζήσε για τον άλλον. Αυτό το πράγμα είναι η κατεύθυνση που δίνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευλογία των υλικών αγαθών. Εάν εσείς προσωπικά έχετε πολλά και είστε έτοιμοι να τα δώσετε όλα, να το κάνετε. Αν όμως δεν μπορείτε, τότε να ελεγχθείτε και να δώσετε τα μισά. Αν δεν έχετε και είστε από τους φτωχούς που δεν έχουν, μην ασχολείστε με τους πλουσίους. Ασχοληθείτε με την ταπείνωση των φτωχών. Δεν τελειώνω. Έχω πάρει, δεν τελειώνω. Πα διαβάζω αυτή την ερώτηση. Και αυτό που δείτε. Είναι δική σου. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να είναι μια ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω. Να βάλουμε ένα χρονικό όριο. Μέχρι μία. Μέχρι μία, για να μην εξαντλήσουμε το σωρινιότητο και εσείς για να μην μείνετε εδώ και ζητήσετε μετά πολλαπλασιασμό των άρτων. Έχουμε μια δυσκολία στα θαύματα. Μάλιστα. Υπάρχει συλλογική. Ναι. Και ένα δεύτερο μετά την επάρξη. Νομίζω πως ναι. Το
θέμα μεταφέρθηκε ως ανησυχία του κόσμου κατά την τελευταία σύνοδο της ιεραρχίας. Και από την ιεραρχία βγήκε η απόφαση να συζητηθεί στη διαρκή ιερά σύνοδο, στη μικρή σύνοδο, όπου και πραγματικά ετέθη και ανετέθη ως επεξεργασία του θέματος, ως υπεύθυνο σώμα επεξεργασίας του θέματος στην Επιτροπή, όπως λέγεται, νομοκανονικών θεμάτων, η οποία σε συνεργασία με κάποιον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, γιατί έχει νομική διάσταση, κάποιον καθηγητή της πληροφορικής, για να δούμε ποια είναι η αλήθεια περί του πράγματος. Εσείς όλοι έχετε πληροφόρηση εύθυνη και εγώ. Και εγώ μπορώ να σηκωθώ εδώ και να φωνάξω. Για φανταστείτε να διαμαρτυρηθεί η Σύνοδος και να πάρει ο Αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ, με τα μπαστούνια του και με τα κουκούλια του και να του δουν, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι αναπαράγεται ένα πράγμα και δημιουργείται ένας φόβος χωρίς λόγο. Για φανταστείτε να του πούνε, μακαριότητα, διατέστε αυτή την κάρτα. Για βγάλετε μου την ταυτότητά σας, βγάλετε την ταυτότητά του, βγάλετε και την κάρτα. Είναι διαφορετικό το μέγεθος και έχει αυτό και αυτό. Και να μην ξέρει να απαντήσει, να γελιοποιηθεί. Δεν πρέπει να το κάνει. Εμείς μιλάμε. Εκείνος δεν πρέπει. Η Σύνοδος δεν πρέπει. Αλλά πρέπει να επεξεργαστεί και να του πει: άκου κύριε Πρωθυπουργέ, μη μας δουλεύεις. Διότι αυτό το πραγματάκι, με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο, έχει άλλα πράγματα που δεν τα ξέρεις ούτε εσύ. Ή τα ξέρεις και δεν το λες. Και φανταστείτε, δεν πρέπει να γίνει ρεζίλη. Πρέπει να ξέρει. Για να ξέρει λοιπόν, έχει δημιουργηθεί αυτό το σώμα. Και πολύ καλά κάνει. Αλλά μην νομίζετε ότι ξέρουμε. Λέει ο καθένας, έμαθες οι κάρτες, τσιπάκια, 600, τι λέω, σίγουρα, μου το είπε ο τάδε. Ο άλλος τον ένα, ξαφνικά βγαίνεται μια πυρκαγιά ανησυχίας χωρίς ξύλα πραγματικότητος. Όχι έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ το ξέρω, γιατί μάλιστα με κάλεσε και εμένα ο Αρχιεπίσκοπος για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει η διάθεση και η πρόνοια να ασχοληθούν επί της ουσίας του πράγματος, αφενός μεν αντικειμενικά τι γίνεται από πλευράς πολιτείας και κατά δεύτερο λόγο ως Εκκλησία πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Και πολύ καλά κάνουμε. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Φυσικά. Να είμαστε έρμεο των καναλιών και των δημοσιογράφων οι οποίοι υπηρετούν και κάποιους ανθρώπους. Για, προσέξτε όμως λίγο. Προσέξτε όμως. Για φανταστείτε να πει η Σύνοδος ύστερα από μια τέτοια επεξεργασία ότι τα πράγματα έχουν έτσι. Και να έχουμε ήδη πιστέψει εμείς από τα όσα λέμε ο ένας με τον άλλον ψου και όλα αυτά ότι είναι αλλιώς. Τότε θα βγει το χειρότερο, θα δούμε, πω πω και η Εκκλησία είναι στο κόλπο. Όχι, μην το λέτε. Αυτό θα πρέπει. Αυτό είναι έγκλημα. Ότι πρέπει να πούμε ότι δεν ήρθε όλη η αλήθεια σε εμάς και στους διπλανούς μας. Υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία και στην αλήθεια και στο σώμα το συνοδικό των επισκόπων. Και έτσι είναι. Και φυσικά, όπως θα μας πούνε. Και αν δούμε ότι ξέρω εγώ κάτι συμβαίνει, θα αντιδράσουμε κι εμείς. Γιατί δηλαδή, και οι 80 είναι κατευθείαν. Όχι, δεν μπορεί. Κάποιοι θα φωνάξουν. Εμένα με καλύψατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι για εμάς τους πιστούς η καλύτερη πληροφόρηση θα είναι η δική σας. Γι' αυτό και την προσωπική μου ερώτηση σε αυτό το ερώτημα, ελπίζω να βοηθήσετε κάποιοι άλλοι όπως και εγώ. Ένα δεύτερο είναι το εξής. Σας άκουσα το ενθουσιασμό να μιλάτε και να λέτε για τα πλούτη τα πνευματικά τα καταθεώματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω
εγώ δεν ξέρω τι θα έλεγα στα παιδιά. Αν βρεθώ σε παιδιά, θα απαντήσω σε παιδιά. Ξέρω τι μπορώ να πω σε εσάς. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει ένα δείγμα της Εκκλησίας, όλων των ηλικιών. Υπάρχουν και νεότερα παιδιά, υπάρχουν και μεσήλικες, υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι. Τι θα λέγαμε σαν Εκκλησία. Και αν αυτό το πράγμα έπαιρνε στις δικές σας καρδιές, θα μπορούσατε εσείς να το πείτε στα δικά σας τα παιδιά με τον τρόπο που θα σας πω ότι ζει ο Θεός. Και όχι μόνο με το δικό μου στόμα. Σας ερωτώ όμως, ως ερώτημα, εσείς το κάνατε πολύ όμορφα και ειλικρινά. Δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτό το ερώτημα. Πώς θα μιλήσουμε για τον πλούτο του Θεού ο καθένας μας. Αν είχαμε αυτόν τον πλούτο, από μόνο του μας βγαίνει. Βγαίνει ένα πράγμα, χωρίς ειδική προετοιμασία να το βγάζει κανένας. Όταν ας πούμε, πάω εγώ και λέω στο παιδί μου ότι έκανες την προσευχή σου. Δεν μπορώ, δεν τρέπεσαι λίγο, να σε τιμωρήσει ο Θεός. Του μιλάω με τον χειρότερο τρόπο για το καλύτερο πράγμα. Φυσικά θα αντιδράσει. Βαριέμαι τώρα. Λοιπόν, για κάνε το σταυρό σου, του παίρνω το χέρι. Στο όνομα του Πατρός, πες, λατρός και του... Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι δραματική αγωγή. Αν όμως το παιδί μεγαλώσει σε ένα σπίτι, στο οποίο δει να έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα και αντιληφθεί ότι οι γονείς του προσεύχονται και λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχει μεγαλύτερη διδασκαλία για την προσευχή στο παιδί. Θα σκέφτεται ότι εγώ είχα προσευχόμενο πατέρα, προσευχόμενη μάνα και περισσότερο μιλούσανε με τον Θεό παρά διαλεγότανε με τα προβλήματα. Αυτό το πράγμα είναι πλούτος. Οι γονείς αυτοί έχουν πλούτο προσευχητικής χάριτος. Ή έχω έναν πατέρα ο οποίος είναι χάλια. Να το πω αλλιώς. Είμαι γυναίκα και έχω έναν άντρα ο οποίος βρίζει, βλασφημάει, προκαλεί, με προσβάλλει στο παιδί. Σαν παιδιά, κοιτάνε τα παιδιά από κάτω και πηγαίνει η μητέρα στον πνευματικό και λέει, πάτερ μου, τι θα γίνει, αυτά τα παιδιά θα τα χαλάσει. Μέσα στις βλαστήμιες μεγαλώνουν, μέσα στην ένταση. Φωνάζει για την εκκλησία, κάνει και εσύ τι του λες. Και αρχίζει μια αντίδραση. Θα σε κάψει ο Θεός. Παράδειγμα. Το παιδί βλέπει. Δεν παίρνει Θεό. Βλέπει αντιπαράθεση ιδεολογημάτων. Ένας άθεος με μια πιστή σε εισαγωγικά. Εάν όμως δει μια μητέρα που ξέρει να ταπεινώνεται, που ξέρει να σέβεται, που ξέρει να σιωπά, που ξέρει να μιλάει με τα δάκρυα, με τα μάτια. Και όχι μένω με το στόμα και με τα επιχειρήματα και να δει τον πατέρα να αλλάζει, αυτό το παιδί έχει εμπειρία. Θα σας φάω τα 2-3 λεπτά γιατί αξίζει. Προ αρκετών ετών, στην αρχή της εξομολογητικής μου διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρωνα, ήρθε ένα ζευγάρι. Ήρθαν καταρχάς κάτι παιδιά και μου είπαν θέλουν να έρθουν οι γονείς μας για να τους δεχθείς. Ήρθανε λοιπόν κάποιες ηλικίες οι γονείς και μου εξομολογούνται το εξής. Μιλούσε η γυναίκα, ο άντρας τσιμουδιά, δίπλα. Αυτός ήταν μέγας στις γυναικείες αδυναμίες. Πήγαινε λοιπόν η γυναίκα και έλεγε «Πάτερ μου, αργεί ο άντρας μου στον πνευματικό». Μου έλεγε την ιστορία, είχαν έναν γέροντα πνευματικό. Φεύγει, κάνει, τι να κάνω. Της έλεγε αυτός, κάνει υπομονή, κάνει προσευχή. Έρστε. Έκανε. Μετά από λίγο, πάτερ μου, είδα στο πουκάμισό του κόκκινα χείλη και τέτοια και μύριζε και αρώματα γυναικεία. Βάλε τον καλό λογισμό, της έλεγε. Μάλιστα. Μετά από λίγο, παπ, τον έπιασε. Πάτε, να τα, που σας έλεγα, έχεις δίκιο. Αλλά κάνε υπομονή, κάνε. Μα πάτε μου, ξέρετε,
Μου το είπε και ο ίδιος. Τον πίεζε και μου το είπε. Το παραδέχτηκε. Θέλω να τον χωρίσω. Έλεγε ο πνευματικός. Μπορείς να τον χωρίσεις. Αλλά, ξέρεις, λέει στην Αγία Γραφή, δια την σκληροκαρδία ημών υπέδωσε ο Μωυσής το αποστάσιον. Αν καταφέρεις να τον δεχθείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πάρεις μεγάλο στεφάνι. Πάμε για το στεφάνι. Άρχισε λοιπόν αυτός, σιγά σιγά, την φέρνει τη φιλνάδα του στο σπίτι. Πάτερ μου, τι θα γίνει με τα παιδιά. Την βλέπουνε. Έρχεται εκεί πέρα, σαν συμβαίνει τίποτε. Κλείνονται στο διπλανό δωμάτιο, μια χαρούλα περνάνε. Λέει ο παπάς. Ο Θεός δεν φωτίζει μόνο και σκοτίζει. Μπορεί τα παιδιά σου να μην βλέπουν. Τη ζητάει να κοιμάται, επειδή δεν είχε, οικονομικά δεν είχε πάει καλά, να μένει στο ένα δωμάτιο αυτός με τη φιλινάδα του και αυτή με πέντε παιδιά όλοι μαζί στο άλλο. Κοίτα τρελαθή η γυναίκα. Πήγαινε σε αυτόν τον απίθανο παπά και της έλεγε εκείνος όσο πιο πολύ που... Μπορείς να τον αφήσεις, να τον διώξεις, να κάνεις. Αλλά, άμα θες μεγάλο στεφάνι, κάνε υπομονή. Μπορεί να τον αλλάξεις. Πού να αλλάξει, πάτερ μου αυτός. Λοιπόν, 2,5 χρόνια έμενε μαζί. Και ο άνθρωπος συγκλονίστηκε από τη γυναίκα. Συνετρίβει. Πάει στον πνευματικό, τρώει τους κανόνες του. Τον έβλεπα εγώ, καθόταν και τα παραδεχόταν και χειρότερος έλεγε ήμουνα. Και έλεγε η γυναίκα του, είναι καλύτερος από μένα πάτερ σήμερα. Τα πέντε τους παιδιά πρόκοψαν από κάθε πλευρά. Από κάθε πλευρά. Οικονομικά, επαγγελματικά, στις σπουδές τους, στα πνευματικά. Δεν είχαν καταλάβει τίποτε. Δεν τους ενόχλησε. Τους θάμπωνε το μεγαλείο της μάνας τους, στην οποία πήγαιναν και τις λέγανε «Άθανα, το γέρο, δεν τρέπεται». Και έλεγε εκείνη «Εμένα μου είπε ο πνευματικός να κάνω υπομονή για μεγάλο στεφάνι». Η ίδια η Εκκλησία με τους κανόνες της θα της επέτρεπε να πάρει διαζύγιο, να τον διώξει για να προστατεύσει τα παιδιά της. Εμπιστευόμενη στα πνευματικό, σε αυτόν τον σοφό γέροντα, εμπιστεύτηκε στο Θεό και έζησε το θαύμα της μεταστροφής του. Εγώ δεν θα το έκανα. Αυτή το έκανε. Αυτή έζησε το θαύμα. Λέω λοιπόν ότι ο πλούτος που είχε αυτή η γυναίκα τώρα, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι η υπομονή της. Είναι η απαντοχή της, η καρτερία της. Η ταπείνωσή της, η πίστη της, η εμπιστοσύνη στον πνευματικό, αυτό είναι τεράστια περιουσία. Αυτήν έδωσε στα παιδιά. Και αυτή μεταμορφώθηκε και σε επιτυχία. Θα μπορούσε να μην μεταμορφωνόταν σε επιτυχία άλλου τύπου. Θα είχε μισθόν εν ουρανής. Έτσι είπε, δεν του είπε επιγής. 6 μισθών εν ουρανής και ακολούθηκε. Την ελπίδα σου στα μεταθάνατον. Να όμως που μερικές φορές οι απαντήσεις δίνονται και σε αυτήν τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Είναι 1 και 2 λεπτά, πάτερ. Μία τελευταία ερώτηση από μένα, να μας κάνετε έτσι τώρα το άθροισμα όλων όσων είπαμε σαν συμπέρασμα. Συμπέρασμα, ένα και τα. Θα σας το γράψω σε τσιπάκι στην κάρτα να το έχετε όποτε θέλετε. Λέει εδώ ένα χαρτάκι. Μήπως τελικά όλη αυτή η δοκιμασία, δεν ξέρω ποια εννοούνε, είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη ευεργεσία για τον καθένα μας. Λέμε, κάθε δοκιμασία είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία. Πώς φαίνεται αυτό από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που αποτελεί σημαία στη ζωή της Εκκλησίας. «Ημείς δε κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Τέλειωσε.
Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για την εποχή του, οι σημερινοί χριστιανοί έχουν μάθει να πιστεύουν στον Χριστό της μεταμορφώσεως και δυσκολεύονται να αντικρίσουν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Αν αυτό συνέβαινε τότε, πολύ περισσότερο ίσως συμβαίνει στη δική μας εποχή. Πράγματι, όταν λέει ο Κύριος, ο οποίος θέλει να τον ακολουθήσει, να σηκώσει το Σταυρό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σύρει τα βήματά του από πίσω του, αυτό το πράγμα κάνει. Δέχεται την δοκιμασία ως ευλογία. Και αυτή η γενικότερη δοκιμασία είναι μια ευλογία για μας. Μια ευλογία να ξυπνήσουμε. Μια ευλογία να καταλάβουμε ότι έχουμε ακόμη υπαρκτές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε με καλύτερο τρόπο τον προορισμό μας. Θα δείτε που οι εκκλησίες θα ξαναγεμίσουν πιο πολύ όσο δυσκολεύει το πράγμα. Το ερώτημα είναι αν εμείς πλέον ως διδάσκαλοι μέσα στην εκκλησία είμαστε σε θέση αυτή τη δίψα των ψυχών, την δίψα του λαού να την κατευθύνουμε σε σωστή κατεύθυνση. Και ίσως αυτό αποτελεί τη δική μας δοκιμασία και αν λίγο εμείς ταπεινωθούμε από αυτήν τη δοκιμασία να βρούμε να το καταλάβουμε ότι αυτός ο προβληματισμός μπορεί να αποδεχθεί σε μια πολύ μεγάλη ευλογία. Τα χρόνια που ζούμε έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά ζει Κύριος. Και επί των Κύριων ελπίδα πάστης και εκτιμένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Αυτό έχω να πω. Για τη μεγάλη ευλογία που σήμερα ζήσαμε, δοξάζουμε τον Θεό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μοιραστήκατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, το οποίο μπορεί εξωτερικά να είναι λιόλουστο, αλλά μέσα εδώ είναι πολύ πιο πνευματικά φωτεινό και χαρούμενο. Το απόγευμα στις 6 έχουμε τον Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων και αύριο το πρωί τη Θεία Λειτουργία. Καλή συνέχεια το 8, το και καλή ετοιμασία για τα Δημήτρια 2020.